Εσύ τι έκανες? Εγώ, Μιχάλη μου, εχθές τα έπινα με ένα φίλο από τα παλιά. Τι μαγκές είναι αυτές. Πώς είναι, δεν είσαι τέτοιος τύπος. Τα έπινα. Ναι, για λέγε. Τα έπινα μέχρι αργά το βράδυ, Μιχάλη μου, σε ένα εργατικό. Τι εργατικό? Εργατικό. Στο εργατικό κουτούκι. Τι είναι αυτά που πας, τι είναι αυτά που πας, μωρέ. Πάλι στο τζάμπα ήσουνα. Στο τζάμπα ήμουνα. Έκανε ένα ευρώ το κρασάκι και τέτοια. Τι ένα ευρώ το κρασί? Ένα ευρώ το κρασί. Θα ήπια. Δεν το κατάλαβα. Ένα ευρώ το κρασάκι, το μικρό, το ποτηράκι. Ένα ευρώ, πώς το λένε. 1,5 ευρώ, πόσο είχε. Σε ποτήρι μικρό. Χύμα δηλαδή, μου λες. Χύμα, ναι. Σε παρακαλώ. Είναι δυνατόν, Μιχάλη? Αυτό το πράγμα. Και τα βγαίνουμε μαζί σου, γιατί τσακίζει να παίρνει όλα τα μπουκάλια των 100 ευρώ και των 98 και των. Ηλίθιε. Δεν έχω πιει χύμα μαζί σου. Μαζί τα δίνουμε, λέω. Χύμα, τα ρίχνουμε τα λεφτά. Είναι κουβαρντάς. 100 ευρώ το μπουκάλι, 120 δίνει εσύ. Ναι. Το θυμάμαι αυτό. Να πηγαίνετε και με το Μιχάλη. Να με πας αυτό και να έρθω εγώ. Μπορώ να φέρω κρασί από το σπίτι μου. Από την κάβα μου. Κρασί από το σπίτι σου, αφέρει. Θα κεράσουμε και τα παιδιά, ρε παιδί μου. Χάνονται σιγά σιγά οι άνδρες. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδιά, γιατί? Το χρωμόσωμα Y, το Y, πώς να το πω, που μόνο άνδρες διαθέτουν στο γενετικό υλικό τους, φθείρεται με το πέρασμα του χρόνου συνεχώς και σε 5 εκατομμύρια χρόνια θα έχουν εξαφανιστεί, ακόμα και αν εξακολουθεί να υπάρχει το ανθρώπινο είδος. Οι άνδρες, τέλος. Ναι, κάποιος για να είναι αρσενικό χρειάζεται, ας πούμε, χρωμόσωμα Y περίπου 300 εκατομμύρια χρόνια πριν. Το Y έφερε πάνω του 1400 γονίδια, ενώ τώρα φέρνει μόνο 45. Και τι θα γίνει τότε, βέβαια? Παιδιά. Ρε παιδιά, εντάξει, είναι κάτι μακρινό, βέβαια. Σου λέει, υπάρχει μια ομάδα ατόμων, τυχαία ή ίσως. Από τώρα έχει ξεκινήσει, Μιχάλη. Ρε παιδί μου, εγώ ακούγα παλιά εκπομπές και τώρα είμαστε μωρή τρελή και είσαι, και να μωρή τρελή. Συμφωνώ. Μην είσαι τρελή. Συμφωνώ, έχουν φύγει. Αυτό είναι η μείωση των χρωμοσωμάτων. Εξαφανίζονται σιγά σιγά. Μα συμβαίνει ήδη. Παναγία μου, άμπερα λέ. Και Χριστέ μου και καντήλια μου. Έλα μου. Προσέχω μαζί σου. Τείχο τείχο και για συνθηματικό να βήχω. Έχεις αργήσει. Μην είσαι τρελή. Κώστα, είσαι εσύ? Εγώ. Μπράβο. Πώς να είμαι γλυκό στα μέτρα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τη Λίνα, που σε αγαπάει πολύ. Ευχαριστώ, λένε, όχι μου. Ξύπνα, Κώστα, τα πόσα κλείνεις, Κώστα? Τα πόσα κλείνεις, μου? 17. Κοιμήσου, αγόρι μου, νωρίς ακόμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί? Έχω να σου κάνω ανακοίνωση. Τι? Ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Τελικά είμαι. Τι είσαι? Έκανα το τεστ εγκυμοσύνη. Παιδιά, δεν πάμε καλά, μη χειρότερα. Μα είναι δυνατόν? Με ποιον είναι, τέλος πάντων? Με ποιον είναι? Με το Μιχάλη, καλέ. Είναι. Είμαι. Παιδιά, μένω άναυδος. Και εγώ. Διότι εγώ πάντα έχουμε συνεννοηθεί. Και εγώ μαζί σου. Με συγχωρείτε που θα πω ότι λέει την έκφραση. Να τραβιέμαι. Χθες, στο κρίσιμο σημείο, βρέθηκα σε ένα άλλο δωμάτιο μόνος μου. Πώς γίνεται αυτό? Πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά? Όμως βγήκε ένα συν τεράστιο και έχει και 99% ακρίβεια. Θα γίνω πατέρας ή τρελή? Θα γίνει. Και μάνα, μη σου πω. Με συγχωρείτε, αγαπητοί φίλοι. Είναι πολύ τσογλάνια. Διότι συνοηθήκαμε να μου πει ότι δεν είναι έγκυος και ξαφνικά μου την κάνει στον αέρα και μου λέει είμαι έγκυος. Και πλέον εγώ δεν έχω ατάκα να πω. Και βεβαίως νιώθω υποχρεωμένος πια. Να μην είσαι εκτεθειμένη πρώτον. Όχι, και τώρα που έχω το σώμα έτσι, το παιδί είναι δικό μου. Είναι δικό σου το παιδί. Το αναγνωρίζω κι εγώ. Ρε, στο διάλογο. Μαζί το κάναμε. Εγώ το αναγνωρίζω. Με αυτό σου λέω. Ναι, αλλά θα το αναγνωρίσω κι εγώ το δικό σου. Ωραία. Εσύ θα είσαι η Νονά. Θέλεις? Θα γίνω η Νονά. Τέλεια. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει γρήγορα να γίνει ο γάμος. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, θα φορέσει στενό νηφικό και θα πρέπει η να. Η σιλουέτα τώρα είναι ό,τι πρέπει για το γάμο. Είναι δυνατόν να φορέσει στενό και ακόμα και εκεί τη την πέφτει. Ραφτείτε! Ραφτείτε, έχουμε γάμο! Θα μα ξυλοφορίε. Τι ανατροπή κι αυτή. Παιδιά, έχω πρόβλημα. Σκέφτομαι τι θα γίνει με το παιδί μου στο μέλλον. Μου το περάσατε. Ω Χριστέ μου, πρέπει να μαζεύω λεφτά. Στο Λονδίνο η Hyde Park Corner έχει αυξημένη κίνηση και στο Παρίσι η Boulevard de Grenelle πυκνή ροή. Μάλιστα. Ναι, είναι και άλλο άνθρωπο που ξεκίνησε να λέει και αυτή προσπαθήσαν να λένε και αυτή Λονδίνο. Του είπα μέχρι κρύε κούκι θα λέτε την κίνηση. Του το είπε, εντάξει. Γιατί είστε βλαχάρε. Πάμε πιο πέρα. Για τα μηνύματά σα. Πάμε τώρα ξαφνικά. Πληκτρολογείτε νέα 5-2, αφήνετε και. Έχετε πάει ποτέ Λονδίνο? Και πού έχετε πάει? Μέχρι το.
Έγινε το, πώς το λένε. Πέστα! Άντε πηγαίνουν, και επειδή είναι και λίγο γκέι, πηγαίνουν να δουν και τη Μαντόνα που και που. Καλημέρα στην κοινότητα. Αντιθέτως, εκείνοι που ασχολούνται με την τέχνη και το ραδιόφωνο είναι πιο πιθανό να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο σεξ. Έτσι λέει. Όσον αφορά στις φτασμένες ραδιοφωνικές προσωπικότητες, τις radio persons. Τι λέει εκεί. Έχουν μονή στο σεξ και είναι αλίπητοι. Βλέπεις, Μιχάλη. Άρα γι' αυτό σου είπα να σοβαρευτείς, κάτι ήξερα. Δεν έχει συμπληρώσει τίποτα. Όχι, τίποτα, κανείς. Είναι αλίπητες. Είναι αλίπητες. No fucking mercy. Καλημέρα, παιδιά, λέει Μιχάλη μου, λέει αυτό το κομμάτι των Beatles. Α, το One After 909. Δεν το έχω ξανακούσει, λέει. Αλλά έτσι και μαζί σου, λέει, όσα χρόνια λέει ακροατή ή ακροάτη, να είσαι συνεχώ μαθαίνει. Καλημέρα, δάσκαλε κτλ. Αντιλαμβάνεσαι. Oh, Captain, my Captain. Έτσι. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου στον Πέτρο που μα ακούει και σε όλη την Άξο. Γιατί την Άξο μα αγαπάει όπω και εμεί. Εντάξει, αλλά ποιο είναι ο Πέτρο, γιατί εδώ πέρα πρόκειται να γίνει μάνα και εγώ πατέρα. Εννοείται. Ο Πέτρο είναι ένα παιδί που μου έστειλε μήνυμα στο Facebook. Δεν πιστεύω να καμακώνει ο Πέτρο. Είσαι καλά τώρα. Να πάω να βομβαρδίσω την Άξο. Να στείλουμε και την αγάπη μα, βρε παιδιά. Παιδιά, μου κάνετε, μου κάνετε αγαπάμε, αγαπάμε τον κόσμο. Μου κάνετε λίγο χίπι σήμερα. Γιατί? Φέρτε και του μπάφι. Α, μην τρελαθούμε τώρα. Για συνέλθετε παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά τα πολύ δημοκρατικά και κομμουνιστικά. Με τρελαίνουνε. Μην τρελαίνεσαι κι εσύ με τον παραμικρό. Δεν το κάνουμε μάταλα εδώ. Εγώ που τραχωνεύω. Βγες λίγο και μίλα για τον εκνευρισμό. Μίλα για αυτό που πρόκειται να έρθει. Είμαι ήδη εκνευρισμένο διότι όπως έδειξε το Clear Blue. Θα γίνεις πατέρας. Και το χειρότερο είναι ότι δεν θα γίνω πατέρας από μόνος μου. Θα πρέπει να υπάρχει και η μάνα. Φυσικά χωρίς μάνα γίνεται εγώ. Άμα σου λέω γίνεται, μην είσαι τρελή κι εσύ. Είσαι τρελή. Θέλω να είμαι τρελή, αλλά πάει τώρα, θα σοβαρευτώ, θα γίνω πατέρας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ήσουν τρελή και παραμένεις. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω προς το φιλοθεάμον κοινών. Δήλωσέ το! Ότι σκέφτομαι να μπω στις ράγες του τρένου. Όχι να με πατήσει το τρένο, όχι. Του τρένου που οδηγεί προς την οικογενειακή ζωή. Θα γίνεις πατέρας! Θα σου πηγαίνει. Λοιπόν, θα πρέπει, Μαρία, να κάνουμε επιλογές. Ο Γιώργος πρέπει να είναι κουμπάρος. Και ο άλλος πρέπει να είναι το παρανυφάκι. Ναι, και θα ξυριστείτε μετά. Αλλά θα ξυριστεί αυτό το μουσί που έχει απάνω ερπετά και ζώα. Ποια είστε εσείς? Βάσο. Από θήτα μέρος του σώματος. Θήλη. Πώς, θήλη, γυναική όνομα. Θάλια. Χημικό στοιχείο. Θάλιο, θιάφη. Μάλιστα, σωστά. Μέρος του όπλου. Θ και Α. Από θα αρχίζει. Ναι, καλά μου. Ναι. Γιορτή, γιορτή. Βρήκαμε και μια γιορτή. Θεοφάνεια. Ναι! Μπράβο! Τέλεια! Μιχάλη, μπορείς να μας κάνεις να συλλάβουμε μόνο και μόνο που σε ακούμε. Ωραίο και καινούριο. Walking on air. Ανής, Snoop Dogg. Ο Ανής. Για βεσκότη. Βεσκότη. Και έχει τέτοια γυναικεία φωνή ο Ανής. Μην είσαι τρελή. Κάτσε ρε. Δεν γίνεται. Τι έχει γίνει εδώ? Μισό λεπτό, θα το ξαναβάλουμε το τραγουδί. Έχει γίνει κάποια επέμβαση? Έχει γίνει κάποια... Αυτή που τραγουδάει είναι η Μπέλα. Αχ, η Μπέλα. Και γιατί δεν λέω Μπέλα και λέω Ανής? Ο Ανής και η Μιχάλη μου είναι ο προπαραγωγός, ο DJ. Ο άλλος είναι ο Αράπακλαιο. Και βάλανε την Μπέλα να τραγουδήσει. Εντάξει, Μπέλα. Αυτή η εκπομπή. Άνοιξε το δρόμο πια. Για άλλη μια φορά. Ναι, παιδί μου, εκπέμπει και ξεχυλίζει ερωτισμό. Εκπέμπει. Ρωμαϊκά τα όργια. Βεβαίως και είναι ρωμαϊκά. Έτσι. Με στα φύλλα. Αχ, ναι, με στα φύλλα. Με κρασιά. Κρασιά και τι. Όχι από αυτό το. Όχι, βέβαια. Εμφιαλωμένα. Σε παρακαλώ. Έτσι. Με αυτό το μπάνιο της Κλεοπάτρας με τα σαπούνια και τα αρωματικά εθέρια. Έτσι. Στα μπάνια εσύ, εγώ βαριέμαι. Τι ωραία. Εγώ θέλω το κρασί το καλό. Χριστιανέ μου, έχω ένα από την Τουρκία. Την Τουρκία. Εξέλιξη βόμβα. Δηλαδή. Η Χουρέμ ξεψυχά στα χέρια του Σουλεϊμάν. Α, το διάλογο. Ναι. Βεβαίως, Μιχάλη. Έλα, ναι. Πεθαίνει σιγά σιγά κι αυτή. Μάλιστα. Πεθαίνει και ο Σουλεϊμάν. Αλλά όχι τώρα, στον επόμενο κύκλο της σειράς. Μάλιστα. Και ποιος έρχεται, Μιχάλη μου, στη σειρά? Ένας άλλος Τούρκος, αν ξέρω εγώ. Βεβαίως, άλλος Τούρκος. Ο Γκουμπρέι Λέρι, ο οποίος καίει η καρδιά. Θα παίζουν Τούρκοι και οι άλλοι θα πηγαίνουν κατουράει τις πόρτες. Σας το λέω αυτό. Εντάξει. Τώρα πούμε και σε μια. Παιδιά, είμαι σε μια εκπληκτική διατροφή. Είσαι. Βέβαια και είσαι. Από τη Μαρία την Ψωμά, ντόκτορ. Ναι, σε παρακαλώ, ναι. Μαρία Ψωμά, δεν υπάρχει ό,τι καλύτερο. Παιδιά, είμαι γεμάτος ενέργεια. Είσαι. Και επειδή. Είσαι πολύ ενεργή. Συχνά με τα νερά και τα λοιπά. Ναι, και τα λοιπά, ναι. Λέω να πάω προς το Μέγκα καμιά μέρα. Ναι. Μιχάλη μου. Εκεί που παίζουν τα Τούρκικα να κάνω κι εγώ αυτό.
αυτό. Η αγορά αυτή τη στιγμή και εννοώ η γενική αγορά. Α, η γενική οικονομία. Εντάξει, ναι, ότι είμαστε ένα πάτο και ξύνουμε πάτο, ναι. Χαμηλότερο, δεν υπάρχει πιο χαμηλό. Μπα και έρθει κανένα τουρίστα και λοιπά. Παιδιά, προσέξτε τι τουρίστρε φέτο. Καλά, να φύγουν ευχαριστημένοι. Υπάρχει... Θα πάμε, 17 εκατομμύρια άτομα. Τι να κάνω, θα πάρω τα μισά εγώ. Υπάρχει. Εννοώ, θα πάρω να τα δει. Μεγάλη καρδιά, λέω κι εγώ. Δεν θέλει μεγάλη καρδιά, και θέλει άλλο πράγμα. Ναι, Μιχάλη, εντάξει. Είναι κάπω δύσκολο όταν δεν σε βλέπω κάθε μέρα. Είναι κάπω δύσκολο όταν δεν σε βλέπω κάθε μέρα. Είναι επειδή δεν ξέρω πού να σταθώ. Είναι δεν ξέρω πού να αρχίσω με σένα, κυρά μου. Είναι επειδή δεν ξέρω πού να σταθώ. Δεν ξέρω πού να αρχίσω με σένα, κυρά μου. Δεν σε ξέρω τι να κάνω, δεν σε ξέρω πού να είσαι, δεν σε ξέρω, κυρά μου. Δεν ξέρω πού να σταθώ, δεν ξέρω πού να σταθώ. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιο είναι εκεί? Ο Κώστας. Μάλιστα, Κώστα, ποιο ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον έργο? Είναι Fabo, Where I Stand, Carmona Remix. Αναστασία, καλημέρα. Λέει σε όλη την κοινότητα με τις τρέλες. Είστε απίστευτοι και άκρος απολαυστικοί, μάλιστα. Ο Σάκης, καλημέρα από Σάκηνθο, το νησί με τις τρέλες. Καλημέρα, η Κωνσταντίνα λέει καλημέρα. Είμαι τρελή, λέει η Κωνσταντίνα. Μάλιστα. Κρατάω τελευταίο ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον Σάκη. Μπορώ να το πάρω κι εγώ αυτό το τεστ? Α, ναι, από πού να το βάλω? Άκουσα το Μιχάλη σήμερα και ήδη έχω ένα μήνα καθυστέρηση. Μην είσαι τρελή. Σάκη. Μην είσαι θεό τρελή. Δεν υπάρχει ο Σάκης. Σάκη. Να τον πάρει τηλέφωνο, τι θα πει ο Σάκης? Ποιος είναι? Πώς σε λένε? Σάκη. Μην είσαι τρελή. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.